η Ελλάδα διαθέτει πλεονασματικό υλικό για να υποστηρίξει την Ουκρανία, πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Και έχω πει πάρα πολλές φορές ότι σε καμία περίπτωση αυτές οι κινήσεις που κάνουμε δεν θέτουν σε αμφισβήτηση την αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας. Με αυτόν τον τρόπο απάντησε από την Ουάσιγκτον ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσε δήλωσή του από την Αμερική, που ερμηνεύθηκε από την αντιπολίτευση ως παραδοχή για κενά στην άμυνα της Ελλάδας εξαιτίας της στήριξης στο Κίεβο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ζητήθηκε από την Ελλάδα, όπως και από άλλες χώρες, να ενισχύσει την Ουκρανία με αντιεροπορικά συστήματα, παραδείγματος χάρη τα ρωσικής σοβιετικής κατασκευής που έχουμε στην Ελλάδα, τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν από νατοϊκά, από αμερικανικά, από Patriot. Έχω επαναλάβει ότι η Ελλάδα δεν θα διαθέσει στην Ουκρανία ούτε συστήματα Patriot, ούτε συστήματα S-300. Έχουμε διαθέσει άλλου είδους αντιεροπορικά συστήματα, μικρότερου βεληνικούς. Ο τομέαρχης άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ, Ευάγγελος Αποστολάκης, επέμεινε και χθες το βράδυ, κάνοντας λόγο για επιβεβαίωση του ΣΥΡΙΖΑ. Το επόμενο θέμα που θέλω να επισημάνω είναι αυτό που έχω αναφέρει από το πρωί, την παραδοχή του Πρωθυπουργού ότι τελικώς με την ενίσχυση της Ουκρανίας σε οπλικά συστήματα δημιουργήσαμε ένα κενό στην αμυντική δυνατότητα της χώρας. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος και όχι βέβαια σε ελληνικό πρόβλημα. Η συγκεκριμένη δήλωση, και να μην θέλουμε και να μην επιθυμούμε, δημιουργεί μια ανησυχία και εύλογα ερωτήματα.